Γεια σας! Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Τι πιο ευχάριστο για έναν μαθητή να μάθει μέσα από το παιχνίδι σε όλο το μαθητικό πληθυσμό και ειδικά σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, το παιχνίδι παρέχει κίνητρα και βοηθάει στην εύκολη και γρήγορη πρόσληψη της γνώσης. Ας μην ξεχνάμε ότι το παιχνίδι είναι μία από τις κύριες ασχολίες για τα παιδιά και ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι ενισχύονται λειτουργίες όπως η εξάσκηση, η μνήμη και η επανάληψη. Ας μην μείνουμε όμως στη θεωρία, πάμε να δούμε πώς μέσα από μερικά απλά παιχνίδια μπορούμε να βοηθήσουμε στη βιωματική μάθηση. Εδώ βλέπουμε καρτελίτσες με τους χρόνους. Το αγαπημένο στα παιδιά ρυρί μας βοηθάει να μάθουν τους χρόνους και να τους απομνημονεύσουν εύκολα και γρήγορα. Ακόμα σε αυτό βλέπουμε τα στάδια της έκθεσης. Μπορούμε να το βάλουμε και στο τετράδιο του παιδιού, έτσι ώστε να έχει οργανωμένο πάντα στο μυαλό του τι πρέπει να κάνει σε ένα σκέφτομαι και γράφω. Το αγαπημένο δαχτυλίδι θυμίζει στις μικρές μας φίλες ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τόνους. Ένα άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι είναι ένας ωραίος τρόπος να μάθουμε ορθογραφία. Γράφουμε τον ορθογραφικό κανόνα εδώ τον κανόνα και ανοίγουμε, κλείνουμε και μαθαίνουμε τις εξαιρέσεις. Έτσι τα παιδιά τους τραβάει την προσοχή και μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα και αποτυπώνουν την ορθογραφία μας. Τέλος, εδώ θα μάθουμε την ορθογραφία του επιθέτου πολύς, πολύ, πολύ. Δίνουμε λοιπόν στο παιδί αυτή εδώ τη ζωγραφιά, τον αφήνουμε ή την αφήνουμε να το ζωγραφίσει, να του δώσει όνομα. Εμείς είμαστε εκεί, εξηγούμε τον ορθογραφικό κανόνα, γράφουμε διάφορες λέξεις και στο τέλος τον βοηθάμε να γράψουμε, να μας δείξει τελικά τι έχει καταλάβει. Είμαστε πάντα δίπλα του και τον καθοδηγούμε και του υπενθυμίζουμε τον κανόνα, έτσι ώστε να δούμε τι έχει καταλάβει από αυτό που κάναμε.